Πήρε ο Μπέριος. Ακώστα. Βρήκε χώρο, σούταρε η μπάλα στα δίχτυα. 0-1 με το δεύτερο τέρμα του Ακώστα στο φετινό πρωτάθλημα. Στο 20 έπεσε στη γωνιά του ο Μπαρόχα, αλλά το σούτ του Ισπανού ήταν πάρα πολύ καλό. Κοιτάξτε, βρήκε χώρο και πριν προλάβει να κλείσει πάνω του ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ, ο Ακώστα σουτάρει και τη στέλνει εκεί που δεν μπορεί να κάνει κάτι ο Μπαρόχα. Πολύ ωραίο γκολ. Ο Γκάλο που κάνει σέντρα, κεφαλιά του Μπαρμπόσα. Καλή στιγμή για την ΑΕΚ. Ο Μπονανότε με τον Κρυσάντους, ο Αργεντινός, σε πολύ μικρό χώρο. Ο Κρυσάντους σουτάρει, κόντρα ρε, η μπάλα έφυγε. Νόμιζα ότι ήταν κόρνερ, out έχει δείξει. Υπάρχει πέναλτι. Ο Μάνταλος που είδε το τάκλιν του Μιχαήλ, αρχικά σφύριξε και στη συνέχεια κινήθηκε προς τη βούλα. Το τάκλιν στο Σιμόες από το Μιχαήλ. Ο Μάνταλος αλλάζει την απόφασή του και δείχνει φάουλ. Ο Μπονανότε εκτελεί πάνω από την εστία του Βελίδη. Κεφαλιά του Σοηλέδη, έφυγε από τον Κρυσάντους, πήρε ο Μπονανότε. Θέλει να περάσει από τον Μιχαήλ, πέναλτι. Ο Αργεντινός που με την εξαιρετική τεχνική κατάρτισή του πέρασε από τον Μιχαήλ, ακολούθησε ο Μπέριος, βρέθηκε στην περιοχή και ο Μάνταλος καταλογίζει το πέναλτι στο 34. Ο Μπονανότε 1-1. Πρώτο τέρμα του Αργεντινού με τη φανέλα της Ένωσης στο πρωτάθλημα. Σοηλέδης. Αμιλά η σέντρα, ο Στρούνα διώχνει. Μάζεψε ο Μπαρμπόσα και στην συνέχεια ο Βελίδης. Σιμόες. Χαμηλά ο Μπαρμπόσα στον Μπονανότε, γκολ! Καταπληκτικό γκολ από τον Μπονανότε. Φανταστικός ο Αργεντινός. Τριμπλάρι με το αριστερό, πλασάρι με το δεξί. Δεύτερο γκολ του Μπονανότε στο πρώτο του ημίχρονο ως βασικός με τη φανέλα της ΑΕΚ στο πρωτάθλημα. Μπονανότε με τον Κρυσάντους κοντά του, του έδωσε την μπάλα και κάνει κίνηση στον άξονα, ανεβαίνει ο Πλατέλας από την δεξιά πτέρυγα. Ο Κρυσάντους στον Μπονανότε. Πλατέλας, ανέβηκε αμέσως ο Σιμόες, ο Κρυσάντους δεν κάνει επαφή. Ο πας στο δεύτερο ημίχρονο έχει εντελώς διαφορετική προσέγγιση γιατί αναζητά τέρμα. Μανιάς, σούταρε δίπλα από την εστία του Μπαρόχα. Κόρνερ είναι. Ο Μπαρμπόσα γυρίζει γρήγορα, ο Στρούνα και μπαίνει μπροστά του. Κάνει σέντρα ο Πορτογάλος, ο Κρυσάντους πάνω από την εστία του Βελίδη. Στο 53. Τσάβες έχει χώρο, κάνει σούτ, ο Μπαρόχα χάνει. Ο Φερφελής στην πρώτη επαφή είναι offside. Αλλά ο Μπαρόχα έβγαλε και το δεύτερο σούτ. Τσάβες. Ανέβηκε ο Στρούνα. Έκανε σέντρα ο Σλοβένος, κεφαλιά από τον Φερφελή. Στρούνα. Πάτησε περιοχή, ο Φερφελής θέλει να κάνει ένα τακουνάκι εντυπωσιακό εκεί, αλλά δεν βρήκε την μπάλα. Ακώστα, ο Πας πιέζει την ΑΕΚ, την κρατά στην περιοχή της. Τώρα όμως υπάρχει χώρος για τον Βάργκας, έφυγε από τον Τσάβες, έκανε φάουλο ο Μιχαήλ, κίτρινη κάρτα από το Μάνταλο, είναι η δεύτερη. Με δεύτερη κίτρινη ο Μιχαήλ αποχωρεί από το μάτς. Πετά για τον Βάργκας, offside. Η παλιά του Μπαρμπόσα για τον Βάργκας. Είδατε και το offside
νωρίτερα με το οποίο σταμάτησε η προσπάθεια του Βάργκας. Με τη βοήθεια της γραμμής διαπιστώνεται ότι καλυπτόταν ο Βενεζουελάνος. Ο κόσμος χειροκροτεί τον Πέτρο Μάνταλο. Ο Σιμόες στον Μάνταλο που θέλει να βρει τον Αραβίδη. Φάουλ στο Μάνταλο. Με 9 ο Πας. Δεύτερη κίτρινη κάρτα για τον αρχηγό του Πας, τον Θεμιστοκλή Τζιμόπουλο. Ο Βάργκας εκτελεί δίπλα από την εστία του Βελίδη. Κύριο Αραβίδης, Βάργκας, σουτάρι, διώχνει ο Βελίδης. Καταπληκτική επέμβαση και αυτή από τον Μάρκο Βελίδη. Ο Βάργκας στο Μάνταλο. Ο Αραβίδης άφησε πολύ ωραία. Πάλι ο Βελίδης λέει όχι στην προσπάθεια του Βάργκας. Εδώ με τον Αραβίδη τώρα κάνει σέντρα στο δεύτερο δοκάρι out, ο Σοϊλέδης. 22 τελικές η ΑΕΚ, 10 ο ΠΑΣ. Εδώ η ΑΕΚ έχει την ευκαιρία για το 3-1 και το κάνει με τον Βάργκας. Ανασένει ο Δέλας στο 87, δεύτερο τέρμα του Βάργκας στο φετινό πρωτάθλημα μετά από εκείνο στην πρεμιέρα κόντρα στον Πλατανιά. Ευκαιρία για τον Μάνταλο out.